Ευχαριστώ. Μπράβο. Εάν εκφράσει και κάποιες διαφορετικές απόψεις, υπενθυμίζω ότι ο διάλογος, να θυμηθούμε και τους αρχαίους μας προγόνους εδώ πέρα που είμαστε, μιλάγανε ελεύθερα, λέγανε ό,τι θέλανε. Θα πούμε τον αντίλογο, θα ακούσουμε τον αντίλογο εδώ από έναν πιο ειδικευμένο άνθρωπο, αλλά δεν θα αγιουχάρουμε. Ας είναι και ακραία, δεν ξέρω τι θα πει. Εσύ δεν θα έχει προκαταλάβει, αυτό είναι κακό δηλαδή. Τι του είπα εγώ, του είπα, έχει δίκιο, γιατί του είπα να ακούσουμε και λίγο, να σεβαστούμε τη διαφορετικότητα. Κοντά στο στόμα, κοντά στο στόμα. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω. Εγώ ήρθα εδώ απόψε, γιατί άκουσα μέσω ενός συμβατικού μέσου, το ραδιόφωνο του Sky, ότι οι bloggers οργανώνουν μια εκδήλωση κατά της βίας. Γι' αυτό δεν μ' αρέσουν στερεότυπα, παιδιά. Είμαστε κατά όλων των καναλιών. Δημιουργούμε νέες ομαδοποιήσεις. Εμείς είμαστε οι bloggers, εμείς και αυτοί. Ή όλοι είναι κλέφτες. Εγώ είμαι κατά όλων των μορφών βίας. Όλων των μορφών βίας, γι' αυτό ήρθα εδώ απόψε. Και της λεκτικής βίας, όπου και αν προέρχεται. Εγώ νομίζω ότι ρώτησα τον Γιώργο, δεν έχετε μικρόφωνο για να μας διευκολύνει, δεν έχουμε όλοι συνηθίσει τις. Παρόλο στη δεκαετία του 60 ήμουν στην Αμερική και κατά του πολέμου του Βιετνάμ και υπέρ των διακρίσεων και υπέρ του κοινωνικού κινήματος και όλα αυτά. Δεν ήμουνα κον Ντάνιελ Κοντέντιν και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για τη στάση του. Αυτό που έκανε για την Ελλάδα ήταν μια χειρονομία πάρα πολύ καλή, ώστε οι Έλληνες χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ περίμενα, το λέω σαν ξεκίνημα, αυτό είναι καλό. Ο κύριος Σεντ, σχετικά αυτό κάπως είναι μια αναπαράσταση της αρχαίας. Της αγοράς. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά όταν σκοτώθηκε ο Αλέξης πρόπερση, υπήρχε μετά μια τρομερή κινητοποίηση. Η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ, όλοι ξεχύθηκαν τους δρόμους, κατέλαβαν όλη την Αθήνα. Εδώ δεν βλέπω ότι είναι μια αφετηρία, αλλά εγώ βλέπω να έχουμε, χωρίς να υποδίδουμε την κίνηση, Υπάρχει κίνηση ιδεών, δεν χρειάζεται να υπάρχει. Όχι, αυτό είναι βία. Να έχουμε καθηγητή σε όλη την Αθήνα, σε όλα τα πεζοδρόμια και ο κόσμος να πεινά ελεύθερα. Αυτή είναι μη βία. Έτσι. Μπράβο. Κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι ο φίλος εκεί άρχισε την ουσιαστική συζήτηση για τα αίτια αυτού του εγκλήματος που έγινε προχτές. Τα έλαφη που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, φταίνει οι φοροφυγάδες. Κοντά να ακούγεσαι, κοντά το μεγάφωνο. Φταίνει αυτοί που δεν κάνανε καλή διαχείριση, οι κυβερνώντες. Αυτούς πρέπει να τους κατηγορήσουμε. Φταίει και ο λαός δεν είναι πάντα, γιατί τους ανέδειξε τους κυβερνώντες. Έτσι. Είμαστε μέρες του περατιακού κράτους. Είμαστε. Είχε πει ότι αυτός κοντά. Εφόσον ο κόσμος δεν διαβάζει, μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί αυτοί τα γράφουν. Εμείς δεν τα διαβάζουμε και δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται. Από την ώρα και τη στιγμή που υπάρχει αυτό το Σύνταγμα, είναι 5.000 blog, είναι όπως θα σπαντήσουμε. Αυτό μέσα στο Σύνταγμα λέγεται ότι σε περίπτωση που κάνουμε, κάλλιστα καλούν στρατιωτικό νόμο. Κοντά το μεγάλο. Σημαίνει δεν έχουμε ελευθερίες πια. Σημαίνει δικτατορία. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που έχουμε την ελευθερία μας, είναι μέσω ίντερνετ, μέσω αυτής διακίνησης που κάνουμε αυτό τη στιγμή ιδεών, δεν θα υπάρχει. Συνεπώς αυτό το αποφυλάσσουμε, αλλά από εκεί και πέρα κάνουμε μια πάλι πληροφορία τουλάχιστον, διαβάζουμε για το τι συμβαίνει γύρω μας και το μεταδίδουμε στους γύρω μας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό ξεκινάμε και κάνουμε και αυτή τη στιγμή είναι η αγορά, αυτό που
των Αθηνών. Αυτή είναι η δημοκρατία, γιατί τώρα δεν έχουμε δημοκρατία, παιδιά. Αυτό πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας. Μπράβο, μπράβο. Γεια σας. Εγώ ήθελα απλά να πω ότι κοντά. Θα κατηγορούμε γενικότερα τους 300 που κλέβουν και οι υπουργοί και οι βουλευτές και όλοι, ενώ εμείς οι ίδιοι είμαστε οι κλέφτες. Γιατί από εμάς ξεκινάει. Φοροφυγάδες είμαστε όλοι, κλέβουμε, παρανομούμε. Πήγε να με σκοτώσει τα ρήφα την άλλη φορά. Γιατί αυτός είναι ο Έλληνας. Δυστυχώς πρώτα θα αλλάξουμε εμείς και μετά θα αλλάξουν οι όλοι. Είμαι ένας φοιτητής 19 χρονών. Άκουγα συνέχεια και διαβάζω συνέχεια ότι οι νέοι δεν κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις. Δεν τους νοιάζει τίποτα εκτός από το Facebook, τον φραπέ και τα μπουζούκια. Κατεβαίνουμε στις διαδηλώσεις που μας δίνουν αναρχικούς. Αποφασίστε τελικά, κύριοι, τι είμαστε. Έτσι! Είμαστε αναρχικοί. Δύο φίλοι μου πήγαν στο εξωτερικό, γιατί σπουδές εδώ δεν ήταν για αυτό που ήθελα. Και εγώ θα φύγω γιατί οι σπουδές μου απαιτούν πρακτική. Αυτή η πρακτική εδώ δεν γίνεται. Γιατί ακούμε συνέχεια από τη σχολή ότι δεν έχουμε υλικά. Πάμε μόνο εκεί, κάνουμε δύο μαθήματα τη μέρα, ένα και φεύγουμε. Μας λένε χρήμα δεν υπάρχει. Πώς θέλουν να βγούμε εμείς σωστοί μετά από αυτό, όταν δεν έχουμε πρακτική εμπειρία, πώς θέλουν. Διάβασα επίσης και είδα στο ίντερνετ φωτογραφία από την τράπεζα της Μαφή που έλεγε «Κάψτε την τράπεζα της γειτονιάς σας ή κάτι παρεμφερές». Εντάξει, μυαλό θέλει για να καταλάβουν ότι είναι ορισμένοι βαλτοί. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Δεν θέλει, κύριε Ευγενόπουλε, μυαλό. Ο 19χρονος να καταλάβει τι γίνεται. Ή ότι το κτίριο δεν είχε πυρασφάλεια, ή χαρτί, ή έξοδο κινδύνου. Το ήξερε ότι η πορεία θα γινόταν. Ωραία, παρακαλούσαν οι υπάλληλοι να φύγουν. Από τις 12 η ώρα παρακαλούσαν, δεν τους άφηνα. Επίσης, κάποιος κύριος εδώ μπροστά, ο κύριος εδώ είχε πει, γιατί να πάτε στη δουλειά, φίλε μου, εσύ αν έχεις ένα παιδί, ενός μηνού. Μπορεί να το πάρεις. Ωραία, άλλος. Δεν ξέρετε, ο άλλος τι έχει, μπορεί να είχε ένα παιδί, να είχε ένα συγγενή στο νοσοκομείο, δεν ξέρετε πόσο ανάγκη είχε αυτά τα χρήματα. Κακά τα ψέματα, δεν είναι όλα τόσο ρόδινα, παιδιά. Δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Σίγουρα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν μπορείς για ένα μεροκάματο να σκύνεις. Κυρία μου, εσύ μπορείς να τα έχεις. Αυτός θα χρειάζεται αύριο μεθαύριο. Όλοι τα χρειαζόμαστε. Ωραία, ωραία. Ο άλλος θα χρειάζεται παραπάνω, φίλε μου. Μία, κάνεις, κυρία μου. Κάνεις μία μέρα απεργία, σε απολύουνε, την άλλη μέρα θα βρουν άλλο. Έτσι είναι τώρα η ανεργία. Δεν φταίνε αυτοί, προς Θεού, δεν φταίνε οι τίτλοι. Ακριβώς αυτό, παιδιά, ακριβώς αυτό. Ένα μεροκάματο πήγανε να βγάλουνε, τη δουλειά τους να κάνουνε. Αυτό και μετά λένε φταίνε οι κουκουλοφόροι. Εντάξει, και αυτοί φταίνε. Ίσως ήταν και βαλτοί. Ίσως, λέω ίσως. Σίγουρα ήταν. Ίσως, ηρωνικό πάντα ίσως. Αλλά εντάξει. Αυτά.